κάνει λόγο για εφιαλτικά σενάρια ο Γενικός Ελεγχτής και ότι είμαστε πρώτου κινδύνου του καταναγκαστικού ξεπουλήματος των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Πώς έχουν τα πράγματα, κύριε Χαριλάου, είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα? Κοιτάξτε, δηλαδή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα το επαναλάβουμε και σήμερα, ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα ξεπουλήματος των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Όσον αφορά τις επισημάνσεις του Γενικού Ελεγχτή στην επιστολή που έστειλε στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι δεν ληφθήκε υπόψη η επιστολή η οποία είχαμε αποστείλει στην ελεγχτική υπηρεσία προημερών. Έχει εκδώσει και ο Υπουργός Υγείας μια γραπτή δήλωση για το θέμα και λέει: Επιτρέψτε μου, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών λέει, έχει απαντήσει λεπτομερώς στις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγχτή, αλλά για λόγους που δεν γνωρίζει, δεν γίνεται καμία αναφορά σε δημοσιεύματα σε αυτές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Ποια είναι η λανθασμένη εντύπωση? Κοιτάξτε να δείτε. Εκείνο το οποίο πρέπει να διαχωρίσουμε και να το πούμε ευθασό είναι το εξής, ότι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας έχει αναλάβει τα δημόσια νοσηλευτήρια την 1η-1η του 19, όπου δεν υπήρχε γενικό σχέδιο υγείας. Έχει μεταφερθεί αποσπαστή όλων των προσωπικών, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι έκτακτοι, είτε είναι οδομίστων προσωπικών στον οργανισμό αυτό, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλων των κυπριακών λαών. Δηλαδή, γύρω στο 80% του πληθυσμού που ήταν δικαιούχος στα δημόσια νοσηλευτήρια. Άρα ο οργανισμός αυτός ξεκίνησε με έναν παθητικό. Δεν είχε έσοδα, είχε μόνο έξοδα. Όλα αυτά τα έξοδα είχαν προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, μισθολόγιων, λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων, όπου τα έχει καταβάλει άρα ο οργανισμός. Δεν χρωστά οτιδήποτε στο Υπουργείο Υγείας. Αυτά ήταν υπολογισμένα δηλαδή από την αρχή? Συγνώμη. Αυτά τα είχατε υπολογίσει από την αρχή, αυτά τα έξοδα? Φυσικά ήταν υπολογισμένα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένου και τη μισθολογία. Δεν ξεφύγαμε δηλαδή. Η πρώτη φάση του ΙΕΣΥ έχει μπει σε εφαρμογή 1η-6η του 19. Μόνο η εξωνοσοκομιακή, άρα τα έσοδα του οργανισμού βάσει τη εξωνοσοκομιακή, όπω ήταν αναμενόμενο, ήταν περιορισμένα. Συνέχιζε να παρέχει υπηρεσίε εντονοσοκομιακή φροντίδα υγεία, όπου δεν αποζημιώνονταν από κανένα. Η ενδονοσοκομιακή έχει μπει 1η-6η του 20, άρα μέχρι την 1η-6η του 20, που εμείς δεν μπήκαμε 1η-6η του 20 στο ΓΕΣΥ, αλλά 1η Σεπτεμβρίου του ΓΕΣΥ με απόφαση του κράτους, αν θυμάστε καλά, γιατί για να καλύψουμε τα ελλείμματα, τις αδυναμίες τις οποίες είχε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, λόγω του ότι είχαν σταματήσει οι συνεισφορές των δικαιούχων στο Γενικό Σύστημα Υγείας λόγω της πανδημίας. Το τρίτο είναι ότι το οργανισμός έχει καλεστεί και αντιμετωπίζει την πανδημία αυτή τη στιγμή και έχει μειώσει και τα χειρουργεία του και τις εισαγωγές στα δημόσια νοσηλευτήρια και τις υπηρεσίες προς άλλες παθήσεις που αποζημιώνονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και ασχολείται με την πανδημία. Και το τελευταίο που έχουμε να πούμε είναι ότι ο οργανισμός, πέραν από τις υπηρεσίες που προσφέρει εντός του ΙΕΣΥ, προσφέρει και πάρα πολλές υπηρεσίες εκτός του ΙΕΣΥ, οι οποίες φαίνεται να μπαίνουν στον προϋπολογισμό ως κρατική χορηγία, αλλά αυτά τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, γιατί το τιμολόγιο πρέπει να αποδοθεί σε αυτούς που πρέπει να αποδοθεί και όλες αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται, στο τέλος της ημέρας θα αφαιρεθούν από την κρατική χορηγία και θα μπουν στα έσοδα του οργανισμού με άλλη μορφή. Και θα καλύψουν τα ελλείμματα που παρουσιάζετε τώρα, αυτά τα έσοδα, είναι αρκετά? Θα ξαναδείτε, δεν είναι θέμα ελλειμμάτων. Ή θα μας φέρουν καμιά επιπλέον φορολογία? Ο οργανισμός προσφέρει υπηρεσίες. Το αν δεν τις αποζημιώνεται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, δεν σημαίνει κατά αναγκή ότι αυτό να αποτελεί έλλειμμα του οργανισμού λόγω κακής διαχείρισης του οργανισμού. Είναι οι υπηρεσίες που οφείλει το κράτος να τις προσφέρει στον Κύπριο πολίτη και αυτή τη στιγμή ο οργανισμός τις προσφέρει. Άρα αυτή η κρατική ενίσχυση για όλες αυτές τις υπηρεσίες θα συνεχίζει να υπάρχει και δεν πρέπει να θεωρείται ως κρατική χορηγία, αλλά πρέπει να θεωρείται ως έσοδο από το κράτος, γιατί προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Ναι, ωραία. Κύριε Χαριλάου, όμως το ερώτημα παραμένει το εξής. Θα καλυφθούν αυτά τα ελλείμματα, αυτά τα ταμιακά ελλείμματα από πού?
Μας είπατε ότι ένα μέρος είναι από αυτά τα έσοδα που τώρα δεν φαίνονται. Ωραία. Τα υπόλοιπα... Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι πρέπει να διαχωρίσουμε, πρέπει να πούμε τι σημαίνει έλλειμμα στο τέλος της ημέρας. Έλλειμμα θεωρείται και αυτές σε όλα τα έξοδα τα οποία γίνονται από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για παροχή υπηρεσιών, για αυτές οι οποίες δεν αποζημιώνονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ή πρέπει να αφαιρούνται και να μειωθεί η κρατική χορηγία, για να μιλούμε για πραγματικούς αριθμούς ελλειμμάτων, παραδείγματος χάρη. Ναι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας το εξής. Η πανδημία έχει δείξει ένα πράγμα, ότι πρέπει να υπάρχουν δυνατά δημόσια συστήματα υγείας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε υγειονομική κρίση. Να την αντιμετωπίσεις αυτή την υγειονομική κρίση, όπως είναι το COVID-19 σήμερα, πρέπει να διαθέτεις επιπρόσθετες υποδομές, επιπρόσθετων εξοπλισμών, επιπρόσθετων προσωπικών, το οποίο πρέπει να το έχεις στη θέση του, ούτως ώστε εάν υπάρξει αυτή η υγειονομική κρίση, να μπορείς να ανταποκριθείς. Εάν το πάρεις από καθαρά επιχειρηματικού πλάνου και αφαιρέσεις όλα αυτά, τότε δεν θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς. Και καταλήγοντας, εκείνον το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι η παροχή υπηρεσιών από τα δημόσια νοσηλευτήρια και τα κέντρα υγείας δεν αντικρίζεται ως έξοδο, αλλά ως επένδυση. Διότι αν αντικρίζεται ως έξοδο, κύριε Σοκράτης, τότε το νοσοκομείο της πόλης Χρυσοχούς, το νοσοκομείο της Κυπερούντας, τα αγροτικά κέντρα πρέπει να κλείσουν στο τέλος της μέρας. Εάν τα αντικρίζουμε ενός έξοδο και λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα τα οποία έχουμε... Ναι. Καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά μου κάνετε μαθηματικές πράξεις τώρα για το τι, και δεν μου απαντάτε στο κύριο ερώτημα και νομίζω επεκφεύγεται, κύριε Χαριλάου. Να είμαι πιο, παρακαλώ, πιο διευκρινιστικά και πιο σύντομα, αν θέλετε. Το θέμα είναι το εξής. Εάν θα λάβουν υπόψη αυτά τα έσοδα ή αν πρέπει να γίνουν αυτές οι πληρωμές από τον ΟΑΗ ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι δικό σας θέμα, είναι και θέμα της κυβέρνησης, είναι και δικό σας θέμα. Αλλά εμείς ερχόμαστε και ρωτάμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να πρέπει να αποφασιστεί, να ληφθεί απόφαση για αύξηση της συνεισφοράς από τους πολίτες. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Σε ποιο πράγμα να είναι η αύξηση της συνεισφοράς του πολίτη? Να πρέπει να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, ας πούμε. Τον προϋπολογισμό για να καλυφθούν ελλείμματα. Του ΟΚΙΠΗ. Ναι. Επαναλαμβάνω, πρέπει να καθοριστεί τι σημαίνει έλλειμμα. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτόν τον συμπέρασμα. Ο οργανισμός, έχοντας τις ανησυχίες του, γιατί μιλάμε για τον μεγαλύτερο πάροχο αυτή τη στιγμή. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε να θα αυξηθούν, επειδή δεν τα καθορίσατε ακόμα. Έχει προχωρήσει στην εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου, όπου θα αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια το βέλτιστο των τρόπων αύξηση των εσόδων του και μείωση των εξόδων του. Άρα, γιατί βιαζόμαστε να προβούμε σε οποιαδήποτε συμπεράσματα αυτή τη στιγμή? Εμείς βιαζόμαστε. Εμείς κάνουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με την τσέπη μας. Με βάση τις επισημάνσεις του Γενικού Ελεγχτή, μου λέτε ότι δεν έχουν καθοριστεί ακόμα. Περιμένουμε να καθορίσετε για να ξέρουμε εάν ενδεχομένως να αποφασιστεί αύξηση στη συνεισφορά από πλευράς των πολιτών. Αυτό. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αύξηση τη συνεισφορά. Ο οργανισμός έχει καταθέσει έναν προϋπολογισμό. Βάσει του προϋπολογισμού φαίνεται έναν ποσό, όπως το αναδεικνύει ο Γενικός Ελεγχτής, για κρατική χορηγία. Παραδείγματος χάρη 200 εκατομμύρια. Ναι. Και η ερώτηση δική σας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους προς τον ΟΚΙΠΗ για να καλυφθούν αυτά τα 200 εκατομμύρια. Η απάντηση μου ήταν ξεκάθαρη. Από αυτά τα 200 εκατομμύρια, τα οποία φαίνεται ως κρατική χορηγία, ένα μεγάλο μέρος είναι η αποζημίωση για υπηρεσίες που προσφέρονται εκτός του ΙΕΣΥ και για άλλες υπηρεσίες μη οικονομικά συμφέρουσες. Μάλιστα. Εάν το κράτος εξακολουθεί να θέλει να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες και να τις παρέχει μέσω του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, αυτές οι υπηρεσίες αποζημιώνονται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, η κρατική χορηγία στο τέλος της ημέρας. Άρα πρέπει να λάβετε απόφαση. Πρέπει να πάρετε απόφαση για να μπορέσουμε να αποφασιστεί, όχι εσάς, από το κράτος, τι θα λαμβάνει υπόψη ως έσοδα και έξοδα. Η απόφαση του κράτους υπάρχει και ο κράτος υποστηρίζει
και στηρίζει στεναρά. Όχι σε αυτό το θέμα. Η στήριξη είναι άλλο πράγμα. Και μέσα από τον προϋπολογισμό που του εγκρίνει, γιατί για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός για να πάει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, περνάει πρώτα από το Υπουργείο Υγείας, περνάει από το Υπουργείο Οικονομικών, πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο και μετά καταλήγει. Άρα η στήριξη του κράτους είναι δεδομένη, ναι, και έχει φανεί και μέσα από τα έργα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή ότι στηρίζει τα δημόσια νοσηλευτήρια. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε μισθούς υπερογκούς στα δημόσια νοσηλευτήρια, κύριε Χαριλάου? Γνωρίζετε, μπορείτε να μας το πείτε αυτό? Εντάξει, να δείτε, να σας παραπέμψω στους προηγούμενους μήνες όπου γινόταν η μεγάλη συζήτηση για τη φυγή των γιατρών. Θυμάστε τις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Θυμάστε ότι ο οργανισμός πάντοτε έθετε θέμα, ακόμη και για προσλήψεις, ότι παρόλο ότι είχε πολλές πιέσεις, ότι πρέπει να μελετηθεί το κάθε τι και μετά να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Υπήρξε ένα κύμα φυγής γιατρών και για να αποφευθεί αυτόν τον, να μην συνεχιστεί αυτόν το κύμα φυγής γιατρών, έχει δοθεί ένα σχέδιο κινήτρων. Είναι γύρω στα 21 εκατομμύρια για όλους τους ειδικούς γιατρούς. Με τον τρόπο αυτόν είχαμε καταφέρει να σταματήσουμε το κύμα φυγής γιατρών από τη μια, και από την άλλη να καταστήσουμε τις απολαβές, όχι το μισθό, τις απολαβές ενός γιατρού του δημοσίου σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με τις αμοιβές που λάμβαναν οι ιδιώτες γιατροί. 200.000 ευρώ ετήσιων μισθών. Δεν αφορά τον μισθό μόνο. 200.000 ευρώ ετήσιων μισθών, το βρίσκεται υπερβολικό ή όχι? Κανένας δεν μπορεί να πει αν είναι ψηλός ή χαμηλός. Όχι, είναι ψηλός. Πρέπει να το δεις μέσα στο πλαίσιο της αγοράς αυτή τη στιγμή. Και επαναλαμβάνω ότι για να δοθεί το σχέδιο κινήτρο, γιατί τους μισθούς δεν τους έχουμε καθορίσει εμείς. Τους μισθούς τους έχουμε κληρονομήσει εμείς. Ναι. Μάλιστα. Από το δημόσιο. Για να μπορεί να το δει κανένας, πρέπει να δει το πλαίσιο της αγοράς. Εάν είναι ψηλές οι αμοιβές των γιατρών του δημοσίου ή αν είναι χαμηλές. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή με το σχέδιο κινήτρων το οποίο έχει δοθεί υπήρξε εργασιακή ειρήνη, έχει γίνει ένας εκτός προλογισμός, έχουν γίνει κατά πολύ καλύτερες οι απολαβές των γιατρών του δημοσίου σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή είναι κοντά στις απολαβές του ιδιωτικού τομέα. Σίγουρα δεν θα φτάσουν τις απολαβές του ιδιωτικού τομέα, αλλά τουλάχιστον είναι σε έναν ικανοποιητικό. Πόσα παίρνει πλέον ο ιδιωτικός τομέας αν ξεπερνούν τις 200.000? Έχω εδώ μισθό που μου έστειλα από δικούς σας γιατρούς στο ΚΙΠΗ, 200.000 ετησίως. Αν δεν είναι υπερβολή αυτή, τι είναι? Είναι αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ναι, το καταλαβαίνω και γι' αυτό είναι επισήμα. Δεν είναι μισθός. Ο μισθός ετήσια απολαβή είναι, κύριε Χαριλάου. Ετήσιες απολαβές είναι. Από εκεί και πέρα προστίθενται οι εφημερίδες του γιατρού, ο οποίος δουλεύει έξω από το ωράριο του. Μάλιστα. Και το πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο υπήρχε για χειρουργικές επεμβάσεις που εγίνονταν κατά τον δεύτερο του χρόνο για να μειώσουμε τις λίστες αναμονής. Μάλιστα. Γιατί το Γενικό Σχέδιο Υγείας, η δεύτερη φάση για το νοσοκομιακή, έχει μπει πρώτην έκτου του 20. Λοιπόν. Δεν μπήκε από προηγουμένως. Άρα το 80% του πληθυσμού ήταν δικαιούχοι στα δημόσια νοσηλευτήρια. Και απολάμβαναν όλες αυτές τις υπηρεσίες και υπήρχαν μεγάλες λίστες αναμονής. Άρα είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Άρα ναι, δεν πρέπει, ευχαριστώ, να συγκρίνεις με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ, κύριε Χαριλάου. Θα την άποψη τη δική μου. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε.